θα έρθουμε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου έχουμε τις ημέρες αυτές τη συμπλήρωση ενός έτους από εκείνη τη μαύρη ημέρα. Την ίδια στιγμή, μία νέα εξέλιξη, και ενώ από τη μία είχαμε την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που συνεδρίασε για το θέμα, την δικαστική διερεύνηση σε παράλληλη εξέλιξη. Παρουσιάστηκαν χθες τα στοιχεία του τελικού πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξαρτήτων Πραγματογνώμων που είχαν ζητήσει, που είχαν παραγγείλει οι οικογένειες των θυμάτων να πραγματοποιήσουν αυτήν την έρευνα. Είναι ένα πόρισμα το οποίο θα προωθηθεί στη δικαιοσύνη, θα δούμε τον τρόπο που θα γίνει αυτό, και το οποίο περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά στοιχεία. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν εκ των μελών της Επιτροπής. Είναι ο κύριος Φέδων Καραϊωσηφίδης, αεροναυπηγός μηχανικός, διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω από τα τυπικά για να καταλάβουμε την μορφή της Επιτροπής. Καταρχάς, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν την σύσταση και διεξαγωγή έρευνας από την Επιτροπή σας και ποιοι είστε εσείς. Και μία διευκρίνηση που την λέγαμε και εκτός αέρα, εσείς είστε διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων. Για ποιο λόγο συμμετέχετε σε μία διερεύνηση σιδηροδρομικού δυστυχήματος? Παρακαλώ. Να διευκρινίσουμε καταρχάς ότι πορίσματα έχουν βγει πολλά μέχρι στιγμής και αναμένουμε και άλλα. Οι οικογένειες δεν είναι συνασπισμένες σε ένα σώμα, παρόλο που υπάρχει ένας σύλλογος. Παρόλα αυτά, κάποιες από τις οικογένειες έχουν διορίσει μέσω δικηγόρων, κάτι που όχι μόνο ήθιστε, αλλά είναι απαραίτητο, τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι κάνουν διερευνήσεις. Στη δικιά μας περίπτωση, η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε για τον εξής λόγο. Αρκετοί από εμάς είναι πενταμελείς τυπικά η Επιτροπή, αλλά έχει και άλλα μέλη, διότι ανακαλύψαμε ότι στην διαδικασία ένα πολυπαραγοντικό δυστύχημα όπως αυτό των Τεμπών δεν μπορούσε να διερευνηθεί από μία ειδικότητα, από έναν άνθρωπο. Αυτό που συμβαίνει συνήθως με τους διερευνητές είναι αναλαμβάνει ένας και αναζητά πληροφορίες και δίνουν και την συνδρομή τους και άλλες ειδικότητες. Εμείς επιλέξαμε εξ αρχής, λόγω του όγκου της δουλειάς, να συγκροτήσουμε μία Επιτροπή όπου υπάρχουν πολλές διαφορετικές ειδικότητες. Δηλαδή, να αναφέρω ότι υπάρχει μηχανολόγος μηχανικός, υπάρχει ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπάρχει μηχανικός αεροναυπηγός. Εγώ ξεχωρίζω τον εαυτό μου με την έννοια ότι εγώ έχω σπουδάσει αεροναυπηγική αεροδιαστημική και θα εξηγήσω αμέσως γιατί μετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Και έχουμε επίσης απόστρατο αξιωματικό της αεροπορίας, ο οποίος μας έδωσε την βοήθειά του στο θέμα του ανθρώπινου παράγοντα, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο κρίσιμους στην προκειμένη περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός, αντιπτέρωγος αναποστρατεία, είχε για πολλά χρόνια την ευθύνη διαχείρισης ασφάλειας πτήσεων ταυτόχρονα με τη διερεύνηση αεροπορικών περιστατικών. Όπου ο ανθρώπινος παράγοντας και ιδίως η συνεργασία ανάμεσα στους συντελεστές, όπως δύο μηχανοδηγοί, δύο πιλότοι, δύο μέλη πληρώματος ή και πολλά μέλη πληρώματος, καταλήγουν τελικά λόγω ασυνεννοησίας ή λόγω αδυναμίας επικοινωνιών και αλληλοβοήθειας, αλληλοσυμπλήρωσης, να είναι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας ενός δυστυχήματος που βέβαια ποτέ δεν έχει μία και μοναδική αιτία. Ναι. Η παρουσία των αεροναυπηγών στην προκειμένη περίπτωση δικαιολογείται ως εξής. Το περιστατικό αυτό, το οποίο είναι ένα από τα πλέον πολύ νεκρά τουλάχιστον στην Ευρώπη πρόσφατα, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά από την άλλη πλευρά στη χώρα μας αντιμετώπισε ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διερευνηθεί. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα πρότυπο. Αντίθετα, υπάρχει πρότυπο πώς γίνεται η διερεύνηση στην πολιτική αεροπορία, στην αεροπορία γενικότερα, αν το θέλετε. Το πρότυπο αυτό, το οποίο υπαγορεύεται από τον ΑΙΚΑΟ, δηλαδή τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο και δεν χρησιμοποιείται μόνο για τα αεροπορικά περιστατικά, δεδομένου ότι είναι κυριολεκτικά
η βάση πάνω στην οποία χτίζεται μια διερεύνηση. Η διερεύνηση έχει πολύ συγκεκριμένες φάσεις και έχει πολύ συγκεκριμένο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ναι. Στις διερευνήσεις δεν ψάχνουμε το πιο σημαντικό που πρέπει να ακουστεί, δεν ψάχνουμε για το ποιος είναι ο ένοχος. Ψάχνουμε για το τι έγινε, καταρχάς, να κατανοήσουμε το περιστατικό, το δυστύχημα, ατύχημα, αυτό καθεαυτό και μετά επισημαίνουμε τις παραλήψεις, τις αδυναμίες που μπορεί να είναι άνθρωποι, αλλά μπορεί να είναι και μηχανές. Ο σκοπός είναι το πόρισμα αυτό να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από τις αρχές, από τη δικαστική αρχή εν προκειμένου, για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Και διευκρινίστε μας, προτού προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες του πορίσματος, το πώς θα αξιοποιηθεί, πώς θα φτάσει στη δικαιοσύνη. Με τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της Επιτροπής έχουν διοριστεί, είναι ότι είναι πραγματογνώμονες στους οποίους διόρισαν οι δικηγόροι, δηλαδή η δικηγορική συνδρομή των οικογενειών, είτε ανθρώπων οι οποίοι χάσανε κάποιους ή κάποιον στο συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα ή υπήρξαν τραυματισμοί. Όλοι αυτοί ανέθεσαν μέσω της νομικής τους εκπροσώπησης σε πραγματογνώμονες, που είναι τα μέλη της Επιτροπής, να βγάλουν ένα τελικό πόρισμα. Και από την νομική εκπροσώπηση θα παραδοθεί στον ανακριτή τώρα. Θα δοθεί, δεδομένου ότι ο διορισμός γίνεται στην ανακριτική αρχή, συνεργαζόμαστε με την ανακριτική αρχή. Κατανοητό. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι υπήρξε και επιτροπή, μάλλον υπήρξε και ομάδα πραγματογνωμόνων η οποία διορίστηκε απευθείας από την εισαγγελική αρχή μέσω ανακριτικής αρχής, έτσι ώστε να υπάρχει το σημείο αναφοράς. Εμείς συνεργαστήκαμε σαφώς με την ομάδα αυτή, όπως επίσης οποιαδήποτε παραγγελία χρειαζόμασταν δεν μπορούσαμε να την κάνουμε μεμονωμένα αυτοβούλους και κατά το δοκούν, αλλά γινόντουσαν αιτήματα μέσω της διαδικασίας ήθιστε, δεν είναι κάτι τόπο. Αυτό δημιούργησε έναν όγκο υλικού το οποίο αξιολογήσαμε. Παρ' όλα αυτά δεν ακολουθήσαμε, ας πούμε δεν αντιγράψαμε ή δεν πήραμε, δεν υιοθετήσαμε οτιδήποτε βγήκε από οποιοδήποτε άλλη επιτροπή. Επαληθεύσαμε τα στοιχεία από το μηδέν. Όλα τα στοιχεία από την αρχή. Όλα τα στοιχεία από το μηδέν. Ωραία. Να πάμε στο σημαντικότερο κομμάτι της κουβέντας μας, που είναι τα στοιχεία του πορίσματος. Ποια ξεχωρίζεται ως τα πλέον σημαντικά και τα πλέον σοβαρά. Και θα ήθελα να μην χρησιμοποιήσουμε τεχνικούς όρους για να είναι αντιληπτή η κουβέντα από όλους, έτσι. Σαφώς. Εγώ αν θα ήθελα να βάλω έναν τίτλο στη διερεύνηση, η οποία έχει πολλές φάσεις και το σημαντικότερο απ' όλα έχει και κεφάλαια τα οποία ένας τυπικός διερευνητής, τεχνικός σύμβουλος δεν θα τα έκανε ποτέ. Δηλαδή, εμείς χαρτογραφήσαμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, με βάση πληθώρα στοιχείων, το πού χάθηκαν οι ζωές αυτών των ανθρώπων, των 57 ανθρώπων, και όταν λέω πού χάθηκαν, σε ποιο σημείο του τρένου καθόντουσαν. Πού κατέληξαν, γιατί πολλοί από αυτούς επιχείρησαν να βγούνε και έχασαν τη ζωή τους στη διαδικασία. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός, κάτι το οποίο μάλλον έχει παρεξηγηθεί ίσως από τις σκηνές, τις αποσπασματικές τις οποίες έχουμε για το περιστατικό, δηλαδή αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, είναι αυτή η εικόνα από μια κάμερα ασφαλείας ενός μανιταριού φωτιάς που βγαίνει στο σημείο ακριβώς όπου οι δύο αμαξοστοιχείες συγκρούστηκαν κινούμενες αντίθετα. Παρ' όλα αυτά, τα ευρήματα τα δικά μας λένε ότι μόνο 5 άνθρωποι από τους 57 έχασαν τη ζωή τους από φωτιά. Όλοι οι υπόλοιποι χάσαν τη ζωή τους με κάποιον άλλο τρόπο. Η μεγάλη πλειοψηφία δυστυχώς καταπλακώθηκε ή συνεθλίβει μέσα στα συντρίμια τα πληρώματα των δύο αμαξοστοιχείων, μηχανοδηγία από μια μεριά, μηχανοδηγία από την άλλη, και να θυμίσουμε ότι το τρένο ήταν δύο ηλεκτράμαξες, η εμπορική αμαξοστοιχεία, η οποία ήταν βαρύτερη, και μία από την εμπορική αμαξοστοιχεία, η οποία είχε και τα υπόλοιπα βαγόνια. Αμαξοστοιχεία, η επιβατική είχε ηλεκτράμαξα, πρώτη θέση, κηλικείο, ακολουθούσαν τα υπόλοιπα βαγόνια. Μέχρι και το κηλικείο, το τρένο, ηλεκτράμαξα και βαγόνια, έγιναν μια όμορφη μάζα. Εκεί έχασε τη ζωή του
ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων μέσα στα συντρίμμια. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα υπήρξαν και άλλοι θανάσιμοι τραυματισμοί. Επικεφαλίδα, εάν παρόλο το ότι έχει ακουστεί και κυρίως με όλες τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν για την έλλειψη αυτόματης υποδομής, ελέγχου και για την ακρίβεια ασφαλείας, και θα εξηγήσω αμέσως μετά για πού διαφοροποιείται αυτό το θέμα, αν υπήρχε φωτοσήμανση, η οποία φωτοσήμανση είναι κυριολεκτικά πράσινα και κόκκινα φώτα, τα οποία προειδοποιούν τον μηχανοδηγό ή τους μηχανοδηγούς της αμαξοστοιχίας, εάν πρέπει να περάσουν εκείνο το σημείο ή όχι, είναι κυριολεκτικά σαν φώτα τροχέας. Η φωτοσήμανση αυτή δεν λειτουργούσε και εάν υπήρχε, σίγουρα θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα. Ναι. Από εκεί και ύστερα όμως, η έλλειψη της φωτοσήμανσης δεν ήταν η μοναδική αιτία. Ήταν ο τελικός κρίκος που έσπασε σε μια σειρά αστοχιών του συστήματος που οδήγησε στο δυστύχημα. Ανθρώπινος παράγοντας, κυρίαρχος. Γιατί? Έλλειψη εκπαίδευσης. Έλλειψη, παντελής έλλειψη του να ακολουθούν έστω και τα όποια πρότυπα ή κανονισμοί υπήρχαν. Ναι. Δηλαδή, ένας κανονισμός στον οποίο όλοι οι σιδηροδρομικοί αναφέρονται εντός εισαγωγικών ως Ευαγγέλιο, που είναι ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας λειτουργίας, είναι τόσο αναχρονιστικός ώστε αναφέρει ότι σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος, χάνεται στη δεκαετία του 50, θα χρησιμοποιηθεί μορσικός τηλέγραφος ή θα σταλεί αγγελιοφόρος, αλλά το τρένο δεν θα σταματήσει ποτέ. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον κανονισμό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο οποίος ήταν ενισχύο, είναι ενισχύ αυτός ο κανονισμός που αναφέρατε στις λεπτομέρειες. Αυτή επιχειρήθηκε πολλές φορές, αλλά η όλη ανομαλία η οποία υπήρχε στις σιδηροδρομικές υποδομές όλα αυτά τα χρόνια οδήγησαν στο να ισχύει κάτι το οποίο ήταν αναχρονιστικό. Από εκεί και ύστερα, ευθύνες της εταιρείας που παρέχει την υπηρεσία, ευθύνες του οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις υποδομές και όλη η περιραίωσα κατάσταση, δηλαδή το ότι δεν υλοποιήθηκαν συμβάσεις, απορρέουν ευθύνες από εκεί. Δεν οδηγούν απευθείας στο ότι γι' αυτό το λόγο έγινε το δυστύχημα, αλλά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κύκλος ευθυνών ο οποίος κυριολεκτικά διαχέεται από αυτό το γεγονός που χάθηκαν οι 57 ζωές. Μάλιστα. Υπάρχουν στοιχεία του πορίσματος, η έρευνά σας προχωρά και στις στιγμές μετά το δυστύχημα, στην διαχείριση, στην έρευνα επιτόπου των αρχών. Ναι. Και εκεί, γιατί οι περισσότερες διερευνήσεις και πολλές φορές οι τεχνικοί σύμβουλοι σε αυτές τις περιπτώσεις σταματάνε στο ότι συνέβη και γιατί συνέβη. Ναι. Εμείς πήγαμε δύο βήματα παραπάνω. Πρώτον, κάναμε και ορισμένες εισηγήσεις, γιατί η διερεύνηση διερευνά γιατί έγινε, αλλά κυρίως τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναγίνει αυτό. Βεβαίως. Διότι, εάν και είναι βαρύ αυτό όπως θα το ακούσετε, αλλά δυστυχώς ισχύει. Ακόμη και σήμερα, παρόλο το ότι υποτίθεται ή ό,τι έχει γίνει στην πραγματικότητα, οι σιδηρόδρομοι δεν είναι ασφαλείς. Μας το επιβεβαιώνουν και εργαζόμενοι. Σε σημερινό μας δελτίο ειδήσεων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, ορισμένα πράγματα δεν γίνανε για βιτρίνα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούστηκε πολλές φορές η τοποθέτηση ενός δεύτερου μηχανοδηγού. Ο δεύτερος μηχανοδηγός προβλεπότανε λόγω έλλειψης του αυτόματου συστήματος ασφαλείας και πριν από το συμβάν. Δεν το κάνανε τότε λόγω έλλειψης προσωπικού. Έπρεπε να. Τι έγινε τώρα? Μειώθηκαν τα δρομολόγια. Κατέβηκαν τα όρια ταχυτήτων, αλλά δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Περιμένουμε το αυτόματο σύστημα, περιμένουμε και τώρα ακόμη υπάρχει κυριολεκτικά ένα τεράστιο χάσμα σε αυτό που στην αεροπορία, και αυτό είναι το σημείο αναφοράς, ονομάζουμε κουλτούρα ασφαλείας. Κουλτούρα ασφαλείας σημαίνει ότι ο πιλότος ενός αεροπλάνου ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πτήσεων. Ναι. Δεν νοείται να τις παρακούσει και η τυχόν παράβαση επισύει βαρύτητες κυρώσεις.
Αυτό δεν υπάρχει ακόμα στην περίπτωσή Στο μας. ΠΕΝΟ όλοι παρέβαιναν κανονισμούς χωρίς καμία κύρωση και κανένας δεν είχε την αίσθηση του ότι αυτό που κάνει συγκεντρωτικά, γιατί ήταν πολλά μικρά πράγματα που ενώθηκαν και οδήγησαν σε μια τραγωδία που δεν έχει ξαναδεί η Ελλάδα. Να κάνουμε μια αναφορά, κύριε Καραϊσουφίδη, αφού αναφέρω ότι στο διαδίκτυο μπορεί κανείς πολύ εύκολα να βρει το σύνολο της παρουσίασης που έγινε στο κτίριο της ΕΣΥΕ, αν δεν κάνω λάθος. Κρατά αρκετά αυτήν η παρουσίαση, αλλά όσοι θέλουν να καταλάβουν ακριβώς τι συνέβη, αξίζει τον κόπο να αφιερώσουν χρόνο και να ακούσουν εσάς τους ειδικούς. Να μείνουμε λίγο στις στιγμές, στις μέρες μετά από το δυστύχημα. Μετά ήταν κάτι που και εμάς μας προβλημάτισε πάρα πολύ και σε ορισμένα σημεία μας συμπλώνησε για τον εξής λόγο. Εάν συνέβαινε ένα αεροπορικό περιστατικό και σας μιλάω με την εμπειρία ότι έχω διερευνήσει αρκετά τέτοια στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του, για όσους το θυμούνται, του δυστυχήματος του Ήλιος που ήταν το κυπριακό αεροπλάνο το οποίο μπήκε στον ελληνικό εναέριο χώρο και για σαφείς λόγους τεχνικούς και όχι μόνο, κατέληξε να συντριβεί στον γραμματικό. Φυσικά το θυμόμαστε βεβαίως. Εκεί υπήρξε το εξής πλαίσιο. Η περιοχή σφραγίστηκε και δεν αποσφραγίστηκε για να δοθεί η δυνατότητα απομάκρυνσης συντριβιών κτλ. Παρά μόνο όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, και θα τον ονοματίσω, είναι ο αείμνηστος ακριβώς Τσολάκης, ήταν ο άνθρωπος που έβαλε την ασφάλεια στην Ελλάδα. Έδωσε την εντολή. Εδώ πέρα εμφανίζεται το εξής. Όλοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Υπήρξαν δεκάδες, αν όχι και εκατοντάδες εθελοντές, πυροσβέστες, αστυνομικοί, στρατός, πολιτική προστασία, αλλά δεν είχε κανένα στην επιστασία. Ποιος ήταν ο υπεύθυνος, ποιος ήταν αυτός που είχε το γενικό πρόσταγμα. Απουσίαζε με αποτέλεσμα. Μέσα στις επόμενες ημέρες σημειώθηκαν, δεν σημαίνει ότι χάθηκαν απαραίτητα στοιχεία. Έκαναν τη δουλειά μας όμως πολύ πιο δύσκολη και υπάρχει πάντοτε η αμφιβολία για ορισμένα πράγματα. Σημειώθηκαν τα εξής. Μέσα σε 6 ημέρες, στο συγκεκριμένο χώρο μπήκαν βαρέα οχήματα, μετακινήθηκαν βαγόνια, μπήκαν εξκαφείς και αφαίρεσαν χώμα. Ήρθαν εφερτά υλικά και δημιουργήθηκαν σημεία για να μπορέσουν να μετακινηθούν οχήματα. Αυτό το πράγμα σε ένα αεροπορικό περιστατικό, από τη στιγμή που θα είχαν φύγει οι τραυματίες και οι σωροί, δεν συνέβαινε ποτέ. Ναι. Και ευθύνη της Επιτροπής, σήμερα υπάρχει μια αρχή, η οποία αν συμβεί σε αεροδρομικό περιστατικό θα το διερευνήσει. Τότε η αρχή υπήρχε, αλλά δεν ήταν στελεχωμένη. Κανονικά θα έπρεπε να το κάνει η αρχή αεροπορικών περιστατικών, αλλά και αυτή τότε αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στελέχωσης. Και δεν ρωτήθηκε. Τι έγινε? Μέσα σε 6 ημέρες το ελληνικό δημόσιο, δεν σας λέω με δόλο, σε καμιά περίπτωση, αλλά από σφάλμα, σειρά σφαλμάτων, αποφάσισε ότι η αποκόμιση στοιχείων έχει τερματιστεί. Δεν λέω έρευνα διάσωση, δεν ψάχναμε κάποιον, τους είχαμε βρει. Βέβαια αποκαλύφθηκε, και αυτό είναι τραγικό και θα σταματήσω μόνο με μια μικρή αναφορά σε αυτό, ότι πολλούς μήνες μετά βρέθηκαν υπολείμματα ανθρωπίνων σωρών στα συντρίμια, τα οποία είχαν απομακρυνθεί και είχαν πάει στο σημείο εναπόθεσης. Δεν θα έπρεπε να συμβεί. Όπως δεν θα έπρεπε να συμβούν και άλλα πράγματα. Η λήψη, δειγματοληψία εδάφους. Δειγματοληψία από τα συντρίμια. Έγινε βδομάδες και μήνες μετά, αφού είχε βρέξει, αφού είχαν περάσει δεκάδες άνθρωποι εκεί πέρα. Για παράδειγμα, και τελειώνω με αυτό, σε αυτό το σημείο, υπάρχει ένα εκκλησάκι, υπήρξε ένα εκκλησάκι το οποίο τοποθετήθηκε από κάποιον καλοπροαίρετα με την λογική ότι όλοι όσοι θέλουν να θρηνήσουν θα έρθουν εδώ και θα ανάψουν ένα κερί. Ξέρετε όμως τι έγινε? Τοποθετήθηκε ακριβώς στο σημείο όπου τα δύο τρένα συναντήθηκαν και είχαν μετακινηθεί τα συντρίμια. Πάνω σε ένα χώρο, τον οποίο το ελληνικό δημόσιο είχε ρίξει αδρανή υλικά, και εάν ήθελε κάποιος να πάει και να πάρει καινούργια δείγματα για να δει τη διαφορά ανάμεσα στο τότε και σε κάποιους μήνες μετά, δεν μπορούσε να γίνει. Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραϊωσήφιδη. Επαναλαμβάνω, στο διαδίκτυο υπάρχει το σύνολο της παρουσίασης. Νομίζω αξίζει τον κόπο όσοι θέλουν να έχουν μια πιο σαφή εικόνα της κατάστασης να σας ακούσουν εσά και τους συναδέλφους σας. Είναι 2,5 ώρες, αλλά όπως είπατε, αξίζει τον κόπο αν κάποιος θέλει να ακούσει. Να καταλάβουμε τι είναι. Πιο σημαντικό, τελικό πόρισμα μεν, αλλά αν υπάρξουν οποιαδήποτε στιγμή κάποια καινούργια στοιχεία, μέχρι και την ημέρα που αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια, θα επανέλθουμε με οτιδήποτε χρειαστεί. Βεβαίως. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.